Λέγε. Καλημέρα, ελληνικό Περιστέρι. Σήμερα σας έχουμε μία έκπληξη. Έχουμε έρθει καλεσμένοι σε έναν φίλο, ο οποίος είναι πρωταθλητής ομοσπονδίας ταχυδρομικών περιστεριών Ελλάδας. Για την ακρίβεια, είναι ο τελευταίος πανελλήνιος πρωταθλητής. Είμαστε στον Ιωάννη το Χοχλάκα και μας έχει δώσει το ελεύθερο να κάνουμε μια βόλτα στα περιστέρια του. Ο Ιωάννης είναι πρωταθλητής ομοσπονδίας το 2019. Δεν έχει υπάρξει πρωτάθλημα το 2020 λόγω COVID και δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει πρωτάθλημα για το 2021 λόγω COVID, μια που η απόφαση είναι μετέωρη. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρξει πρωτάθλημα και ίσως να μην υπάρξει με την έννοια που το γνωρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια βόλτα τους περιστερώνες του Ιωάννη. Έλα λίγο να δείξουμε από εδώ. Ωραία, εδώ πέρα έχουμε μάνες. Έχουμε εδώ ένα φίλο που κάνει τον κάμεραμάν και είναι, ο άνθρωπος είναι αλλού, έτσι. Δείξτε λίγο, Τάσο. Εδώ έχουμε μάνες. Και είναι χωρισμένα αρσενικά θηλυκά, είναι χηρία. Προφανώς γιατί δεν είναι στην εποχή της αναπαραγωγής τώρα, να υποθέσω. Αρσενικά θηλυκά χωρισμένα. Θα σας δείξουμε τα πάντα. Εδώ έχουμε τους αθλητές. Βλέπετε πόσο όμορφα και περιποιημένα είναι. Έλα μέσα. Πρόσεχε. Είναι πανέμορφα και οι εγκαταστάσεις και τα πάντα. Και περιποιημένα και με τις χάρες του και με τους κλωβούς. Πρόσεχε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Εδώ είναι οι αθλητές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι χωρισμένα αρσενικά θηλυκά. Πάμε να σας δείξω τα πριβέ ζευγάρια. Γιατί όταν ρώτησα τον Ιωάννη, λέω και αυτές μάνες, και αυτές μάνες. Και τα πριβέ, τα πριβέ είναι άλλη κατάσταση. Να σας δείξω λίγο τα πριβέ ζευγάρια. Ελάτε μαζί μου να δείτε τώρα εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ έχει μία εγκατάσταση που το κάθε ζευγάρι είναι μόνο του, αρσενικό θηλυκό, για να ξέρουμε σίγουρα ότι οι απόγονοι είναι πράγματι του ζευγαριού που αναλογεί στο κάθε κλωβό. Ορίστε. Εγκατάσταση, ζευγάρι. Δύο φωλιές, μία πάνω, μία κάτω. Πάρ' λίγο εκείνα τα μικρά που φαίνονται. Τέλεια. Μερακλείδικα πράγματα, όμορφα, επαγγελματικά, ευρωπαϊκά θα έλεγα. Μπράβο στα παιδιά και γι' αυτό και είναι πρωταθλητές ομοσπονδίας. Άξιοι. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα πάμε προς τα έξω. Θα κλείσουμε αυτό το βίντεο για να φτιάξουμε ακόμα ένα βίντεο στο οποίο είναι έκπληξη. Η οικογένεια εδώ του Ιωάννη του Χοχλάκα δεν ασχολείται μόνο με ταχυδρομικά περιστέρια. Μείνετε συντονισμένοι για να δείτε και με τι άλλο ασχολείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.